Μαζί με τον Πέτρο Λαγκούτη και τον Γιώργο Γαλίτη, που είχε τρομερή επιτυχία το χειμώνα στο θέατρο Ήβη. Και τώρα ξεκίνησε περιοδία. Πήγαμε λίγο πολύ χτες. Κάποια στιγμή με τον Στέφανο μου κάνουμε σκουντάι. Του λέω τι. Μου λέει και δεν κάθονται δίπλα. Τι να δω. Α, ωραία, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έδωσε κανονικά. Δεν είχαμε κάνει παράνομο. Ότι του είδε. Βλέπουμε τον Χρήστο Φερεντίνο με τη Σοφία. Ξεχνάτε την πρώην σύζυγό του. Χαρούμενη, ήρεμη, παρακολουθούσαν μαζί την παράσταση. Όχι μόνο χαρούμενη, ήρεμη. Κοίτα. Ήρθαν ξεχωριστά. Όταν χρειάστηκε να πάνε στο κηλικείο, πήγε η Σοφία. Α, παρακολούθηση κανονική έγινε. Είμαστε πανηστήρια εδώ. Τελείωσε η παράσταση, έφυγε σφαίρα, σηκώθηκε ο Χρήστος κατευθείαν με το που έκλεισαν τα φώτα για να πάει στα καμαρίνια. Μετά ήρθαν οι κάμερες οι άνθρωποι. Φύγανε ξεχωριστά από τα καμαρίνια. Είχε δει ότι υπήρχαν κάμερες από τα κανάλια που ήθελαν να γράψουν την πρεμιέρα. Και μάλιστα ήταν και ο. Παιδιά, ήταν λίγο αστείο να κάτσουν χώρια. Όχι, όχι, ξέρετε. Ότι πήγανε μαζί μου άρεσε εμένα αυτό. Παιδιά, είναι ένα παράδειγμα προ μίμηση το πώ διαχειρίζονται το χωρισμό ή τον όχι χωρισμό, γιατί εγώ θα σας πω ότι πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, εκείνοι ήδη ξέρουν τελικά τι έχει συμβεί στη ζωή του αυτή τη στιγμή. Στο Instagram ακολουθούν, αυτό είναι το θέμα. Ακολουθείτε. Συγγνώμη, είχαν μιλήσει, αν θυμάστε, με μια ανακοίνωση στη Real News για το χωρισμό του. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ακόμη ορίζει. Και μετά είχαμε πει και ρεπορτάζ ότι κάπου είχε πάει έξω ο Φερεντίνος και με μια κοπέλα και διαψεύθηκε. Κάτι όχι. Τι? Και πήγε τον πήρε για να τον πάει σπίτι στο αεροδρόμιο Παυλίδου. Δηλαδή, από το Θεσσαλονίκη που αυτό που είναι γνωστό είναι ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Εγώ θα δώσω τώρα την Τρυφίδου. Oh. Γιατί πριν, καθώς ετοιμαζόμασταν και συζητούσαμε για τα θέματα πριν ξεκινήσουμε, μου λέει αυτή λες θα τα ξαναβρήκα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό. Και εγώ το σκέφτηκα. Από την άλλη, όμως, τι πρέπει να πούμε, γιατί αυτό είναι και το σωστό. Ότι είναι δύο ηθοποιοί που πήγαν σε μία πρεμιέρα συναδέλφων, που μπορεί να είναι μια κοινή παρέα, και ότι το λογικό και το ιδανικό είναι να έχουν πολύ καλές σχέσεις σαν γονείς και να μην κρύβονται. Δηλαδή μετά είναι και χαζό να το παίζει θυμωμένος με τον άλλον. Δηλαδή, δεν είναι θυμωμένος. Με τα παιδιά τους και μαθαίνω, παιδιά, θέλω να σας πω ότι φέτος θα ηθοποιός κάνουν. Και παρουσιαστής. Είναι ηθοποιός ο Φερεντίνος. Έχει παίξει μια φορά σε μια παράσταση. Φέτος θα κάνουν και κοινές διακοπές. Ποιος το σε εναλλακτικό μικρό Κυκλαδονήσι. Αυτό για μένα είναι πραγματικά μπορεί παράδειγμα. Μπορεί για τα παιδιά αυτό να γίνει που το κάνουν πολλά ζευγάρια. Γι' αυτό το λέω, βρε Σάσα μου, γι' αυτό το λέω. Προφανώς ήταν τα παιδιά. Το ότι έχουν καλή σχέση, πολύ καλή σχέση για τα παιδιά τους ή για τους δικούς τους λόγους, δεν σημαίνει ότι είναι ξανά μαζί για να. Και να σου πω κάτι, το κρατάνε και για πάτη τους. Δηλαδή θα μπορούσαν να βγουν μαζί από το καμπαρίνι για τις κάμερες. Δεν το έκαναν όμως, ήταν ξεχωριστά. Χρήστο, κόψε λίγο το φαΐ, πάχινες. Έχουμε Σπυρόπουλο, Γαλίτη και Λαγκούτη. Μιλάνε